Γεια σας φίλοι μου. Αυτό το βίντεο το ανεβάζω μετά από ερώτηση φίλου για το πώς μπορεί κάποιος άνθρωπος που έχει κάποιο πρόβλημα, μια, έτσι, ένα handicap όπως λένε οι άλλοι, οι Άγγλοι, μια δυσκολία στο να δει μέσα στο νερό, μοιοπία, πρεσβειοπία, διπλοπία όπως έχω εγώ, πώς μπορεί να ξεχωρίσει τα υποτιθέμενα θαλάμια των χταποδιών ή των ψαριών, έτσι, και τι μπορεί να κάνει να διορθώσει το πρόβλημα αυτό και κάποιες άλλες λύσεις. Λοιπόν, για μένα υπάρχουν δύο λύσεις. Λύση πρώτη, αν έχει οικονομική δυνατότητα να πάει να κάνει μια εγχείρηση λέιζερ για να διορθώσει το βαθμό μοιοπίας, πρεσβειοπίας ή ό,τι άλλο μπορεί να διορθώνεται με αυτή την λύση. Το άλλο είναι να πάει να αγοράσει μια μάσκα ή να ρωτήσει στο κατάστημα αν η μάσκα που ήδη διαθέτει μπορεί να δεχτεί διορθωτικούς φακούς, κρίσταλα όπως λέγονται, έτσι, και να φτιάξει τη μάσκα του σαν τα γυαλιά που φοράει και διαβάζει, που φοράει και βλέπει, έτσι. Λοιπόν, αυτές είναι οι λύσεις. Τώρα, σημάδια που μπορεί να μας αποκαλύψουν κάποιο υποτιθέμενο θαλάμι χταποδιού ή κάποια θαλάμια ψαριών είναι τα εξής. Για το χταπόδι είναι πολύ πιο εύκολο. Αν δούμε γύρω από κάποια πέτρα μπροστά στην μεριά της διάσπαρτα αμφιθεατρικά τοποθετημένα ή και σκόρπια, ανοιγμένα όστρακα από κηδόνια, γυαλιστερές, πεταλίδες, αλιγκαράκια, μπορεί να είναι αλλιώτες, τα όστρακα του αλλιώτε, αυτό που είναι με το μάργαρο, έτσι. Λοιπόν, μπορεί να είναι σαλιγκαράκια, μπορεί να είναι στρόμπι, μπορεί να είναι κέλυφοι από καβούρια, δαγκάνες, έτσι, ή άσπρες πετρούλες, ενώ ο βυθός δεν έχει άσπρα βοτσαλάκια σε εκείνη την περιοχή, ή ακόμα και μπουκάλια γυάλινα μπύρας, κουτάκια αναψυκτικών αλουμινίου. Αυτό υποδηλώνει ότι εκεί υπήρχε ή υπάρχει, έτσι, κάπου εκεί κοντά ή και μέσα ανάμεσα σε αυτά, κρυμμένο χταπόδι. Είναι θαλάμι, είναι σημάδι θαλαμιού. Μια επιβεβαίωση ότι στο θαλάμι αυτό υπάρχει χταπόδι που μπορούμε να το δούμε ακόμα και από την επιφάνεια, από τα 5, 10, 20 μέτρα, αν τα μάτια μας βλέπουν καλά και μας το επιτρέπει και η διάβγεια του νερού, έτσι, γιατί μερικές φορές ακόμα και στο μισό μέτρο δεν βλέπουμε, λόγω που έχει θολούρα, έχει σηκώσει την άμμο, έχει φύκια και όλα αυτά, θα δούμε δύο πέρκες ή μια πέρκα και να χάνω, δύο πέρκες και να χάνω να έχουν καρφωθεί, έτσι, όπως δείχνω και σε κάποιο βίντεο εκεί με τα χταπόδια, το καρφώνει προδότες, εδώ βρίσκεται. Λοιπόν, και λέω, καλό είναι με τη μύτη του σαρντούφεκο να πατήσουμε το χταπόδι με το που θα νιώσει την απειλή, θα βγάλει κάποιο πλοκάμι να κάνει κίνηση, θα μας ελέγξει, έτσι, ή θα τραβηχτεί προς τα μέσα, θα δούμε την υποχώρηση. Λοιπόν, σύνσαν κρύβεται το χταπόδι ανάμεσα σε αυτά, προσπαθεί να καλυφθεί ολόκληρο και αφήνει μόνο τα μάτια του να εξέχουν και πολλές φορές αν έχει φύκια ο βυθός, θα δούμε να δημιουργεί προεξοχές σαν φύκια. Έτσι είναι ο master της παραλλαγής, μπορεί να το πιάσουμε το χέρι και να μην το καταλάβουμε και μετά μόλις γυρίσουμε το κεφάλι ξαναγυρίσουμε να το δούμε που έχει συμβεί. Και φέτος πάτησα δύο φορές τα χταπόδια. Τη μία προσπαθώντας να κρατηθώ από την άγκυρα και να κάνω καρτέρι, το νιώσα να φεύγει από το χέρι ενώ δεν το είχα δει. Και το άλλο το πάτησα κυριολεκτικά ενώ το ψάχνα με την παραλλαγή που είχε μέσα στους αφρούς και μόλις το άφησα γιατί το νιώσα, ήταν γλιστερό, έτσι, έφυγε. Λοιπόν, τώρα για τα ψάρια, πώς μπορούμε, έτσι, για να μην καθόμαστε να βουτάμε σαν τα κολοβούτια πάνω κάτω και να ψάχνουμε κάθε πετρούλα, συνήθως παρατηρούμε την κίνηση των μικρόψαρων. Αν κάπου σε κάποιο μονόπετρο ή σε κάποια πλάκα δούμε καλογρίτσες μικρές να είναι μπροστά και με το που φτάνουμε από πάνω να σπάνε
και να ξαναμαζεύονται, μπορεί να υποδηλώνει ότι μέσα εκεί ήταν κάποιος ροφός που εμείς δεν τον είδαμε, κάποια στήρα που δεν την είδαμε, και με τη μετακίνηση που έκανε μέσα στο θαλάμι θορύβησε τα ψαράκια, ανοίξανε, νομίζω ότι κάνει επίθεση, και ξαναγύρισαν πάλι πίσω στην προστασία κοντά στο βράχο. Εκεί αξίζει να κάνουμε μια βουτιά. Βέβαια πολλές φορές ανά εποχή μπορεί να είναι καλόγριες και να γονιμιοποιούν αυγά, να ζευγαρώνουν και να μαζεύονται στο βράχο και να δημιουργείται αυτό το πράγμα και να μην υπάρχει ψάρι. Δεν χάνουμε τίποτα το να ρίξουμε μια ματιά. Το άλλο πάλι που μπορεί να μας αποκαλύψει κρυμμένο θαλάμι ψαριού είναι να δούμε μικρούς αργούς να μπαινοβγαίνουν σε πλάκες ή σε σχισμάδες μέσα ή σε φυκιάδες που μπορεί να έχουν κρυφό φίδι, κρυφό φρύδι, να είναι πλάκα και από πάνω να έχει φυκιάδα Ποσειδονία και να μην φαίνεται ή να την καλύπτει με το ρεύμα, με την κίνηση. Καλό είναι να ρίχνουμε και μια βουτιά εκεί πέρα. Τώρα, άλλο που μπορεί να υποδηλώνει θαλάμι είναι τα κατρακύλια, έτσι. Εκεί ψάχνουμε και έχουμε ένα όπλο με 5-1 ή 3-1 στο χέρι, γιατί εκεί οι βολές γίνονται όχι σε πρώτο χρόνο, σε ανοιχτό κλίμα ματιού, όπως λέγω. Μπαμ, πέρασε το ψάρι, τον είδα, μπομ, την έκανε βολή, τον πρόλαβα, δεν τον πρόλαβα. Τα ηχεία εκεί πέρα κινδυνεύει και να σφινώσει και να αστοχήσει. Ενώ η μια 3-1, μια 5-1, άμα έχει τη δυνατότητα να χωρέσει, κάνει καλή δουλειά. Λοιπόν, τώρα, άλλο πάλι σημάδι που υποδηλώνει ότι μπορεί κάτω από αυτή την πέτρα που κοιτάμε να υπάρχει ψάρι μεγάλο ή ομάδα ψαριών είναι τα βαθουλώματα στο μπροστινό κομμάτι της πέτρας, σαν να έχει καθαριστεί η άμμο, δηλαδή αν στη γύρω περιοχή βλέπουμε φύκια κομμένα, έτσι, συσσωρευμένα, και εκεί σε αυτή την περιοχή που θα έπρεπε να έχει και αυτή φύκια βλέπουμε ότι είναι καθαρή, σημαίνει ότι κάποιο ψάρι υπάρχει μέσα εκεί και με την κίνηση της ουράς καθαρίζει την πόρτα μπροστά για να βλέπει τι γίνεται και να είναι έτοιμο να κάνει και τον μπραφ. Αν δει κάτι να περνάει, να το μαζέψει. Λοιπόν, και πάλι τελευταίο σημάδι που πολλές φορές εμένα μου έχει δώσει ψάρια εκεί που οι άλλοι πέρασαν και δεν είδαν τίποτα, είναι να ξέρεις, όπως λέω, το θαλάμι, απλώς δεν το έχεις πει, και όταν σε ρωτάνε, μα καλά που το είδες, να ρε φίλε, ήταν αυτό εκεί. Καλό είναι τα ψυγεία μας να μην τα δίνουμε, γιατί εμείς μπορεί να πάμε να πάρουμε ένα μπουκαλάκι νερό από το ψυγείο, ένα σαργό, ένα σικιό, όπως λέω εγώ, αλλά ο άλλος μπορεί να πάει να πάρει όλη την κάβα από μέσα και να μας το αδειάσει το ψυγείο και να μας το ρημάξει. Συγγνώμη παιδιά, αλλά αυτή είναι η πικρή αλήθεια, έτσι. Την έχω ζήσει από κοντά και δεν το ξανακάνω το ίδιο το λάθος. Μπορεί πολλοί να πούνε, να κοίτα να δεις, κομπλεξικός. Δεν είναι θέμα κομπλεξαρίσματος. Δεν είναι θέμα μοναφοφαγίας. Είναι θέμα προστασίας, έτσι, του τόπου που θα πάω και θα τον ψαρέψω 3 φορές το εξάμηνο. Εγώ θα πάω 3 φορές το εξάμηνο, να 2 μήνες, έτσι, να τον ψαρέψω και τον αφήσω να ξαναβάλει, να ξαναπιάσει μαλλί, όπως λέω, έτσι. Αλλά αν εγώ το πω στο φίλο μου και ο φίλος στο φίλο του και ο φίλος στο φίλο του φίλου του φίλου του φίλου του φίλου του φίλου, στο τέλος θα πηγαίνουμε όλοι και δεν θα βρίσκουμε τίποτα. Ενώ έτσι θα πάρω 2 ψαράκια, θα αφήσω τον τόπο μου να ξαναδώσει και θα ξαναπάω. Αν είμαι λάθος, συγγνώμη και πάλι. Αλλά εγώ πιστεύω ότι είμαι σωστός. Και για τον φίλο που διαμαρτυρήθηκε και είπε ότι περνάω λάθος μηνύματα χτυπώντας ψάρια που είναι κάτω από το όριο, έχω να του απαντήσω ότι εγώ θα πάω να πάρω 5-6 ψαράκια και μπορεί να είμαι λάθος αυτό, έτσι, αυτά που θα βρω που θα μου καθίσουν και θα τα φάω και θα πάω μετά από 15 μέρες σε κάποιο άλλο μέρος, θα πάρω πάλι 5-6 ψαράκια και θα τα φάω. Θα πάω μετά από 20-25 μέρες σε κάποιο άλλο μέρος, θα βγάλω πάλι τα ίδια μικρά ψαράκια της παλάμης, ναι, των 150 γραμμαρίων, των 200, των 300 γραμμαρίων, έτσι. Και πάντα κυνηγάω ψάρια τα οποία δεν έχουν πρόβλημα στην αναπαραγωγή, έτσι. Είτε ψαράκια τα οποία δεν είναι τοπικά, έτσι, που τα βλέπω περιστασιακά και θα τα φάω.
Το τονίζω και θα τα φάω. Γιατί εγώ ξέρω τι γίνεται. Αλλά δεν θέλω να εκθέσω κόσμο. Καλές βουτιές, ασφαλείς αναδύσεις και καλές θάλασσες σε όλους. Και σε αυτούς που τα τρώνε, και σε αυτούς που χτυπάνε μικρά ψαράκια σαν και εμένα, και σε αυτούς που είναι αλτρουιστές και χτυπάνε ψάρια μόνο που έχουν περάσει πρώτη, δεύτερη, τρίτη και εκατοστή γέννα. Να είστε καλά. Γεια σας.